Ένας άνθρωπος που έζησε 12 ολόκληρα χρόνια στο πλευρό του Δημήτρη Μητροπάνου, η πρώην σύζυγός του. Μια γυναίκα που τον αγάπησε βαθιά, μια γυναίκα που τον λάτρεψε και που είπε ότι έζησε κοντά του τα σημαντικότερα χρόνια της ζωής της, μίλησε στην εκπομπή μας. Ας δούμε τι είπε, συλληπίθηκε την οικογένειά του, συλληπίθηκε τα παιδιά του και μίλησε για τον σημαντικό αυτό Έλληνα, τον σημαντικό αυτό λαϊκό ερμηνευτή που χθες έφυγε από τη ζωή. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Κυρία Φανή Σταμάτη, ήσασταν η πρώτη σύζυγος του Δημήτρη Μητροπάνου και ξέρω ότι και εσείς έχετε συγκλονιστεί από την ξαφνική είδηση του θανάτου του. Θέλω να μου πείτε έτσι δύο λόγια για τον άνθρωπο Δημήτρη, γιατί μαζί ζήσατε 12 χρόνια. Ζήσαμε 12 χρόνια. Θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένας άνθρωπος κυμπάρης. Το καλλιτέχνη δεν χρειάζεται να το πω. Αυτό έχει αποδειχθεί. Από τους καλύτερους ανθρώπους. Από τους καλύτερους. Για μένα ήταν το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μου. Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Νομίζω ότι ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Το σημαντικότερο. Είχατε επαφή όλα αυτά τα χρόνια μετά από το διαζυγείο σας, υπήρχε κάποια επικοινωνία, τον παρακολουθούσατε στα κέντρα? Όχι, δεν είχαμε επαφή, γιατί ο καθένας τράβηξε το δρόμο του, ο Δημήτρης έκανε οικογένεια και το είχα χαρεί πάρα πολύ. Άλλαξαν οι δρόμοι μας πια. Βέβαια το παρακολουθούσα, την πορεία της δουλειάς του, ούτε όμως πήγαινα στα κέντρα, όχι. Πάλεψε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια με το Γολγοθά αυτό που τράβηξε και ήταν συγκλονιστικό το ότι όλα πηγαίναν καλά και ξαφνικά από το πουθενά χάθηκε. Αυτό νομίζω ότι ήταν το συγκλονιστικότερο όλων. Δηλαδή γλίτωσε από όλη αυτή την ιστορία για να έρθει κάτι άλλο. Αυτό είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Εγώ δεν το πιστεύω, ούτε θα το πιστέψω, ούτε θα θεωρήσω ότι ο Δημήτρης έφυγε. Θεωρώ ότι ο Δημήτρης είναι εδώ και θα υπάρχει πάλι. Πράσινο μπλε. Στην οικογένεια το μόνο που μπορώ να πω είναι τα συλληπιτήριά μου. Ξέρω τι έχουν χάσει η οικογένειά του και ειδικά η αδελφή του Ισμαρό, γιατί την έχω ζήσει πάρα πολύ και ξέρω τι ήταν για αυτή ο Δημήτρης. Τι ήταν για αυτή, αλλά βέβαια και για τα παιδιά του και για τη γυναίκα του. Το ίδιο σημαντικό, δηλαδή χάθηκε ο άνθρωπός τους. Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή.